Λέει στο 24 εδάφιο, αλλά ουδέ θέλουσιν φυτευθεί, αλλά ουδέ θέλουσιν σπαρθεί, αλλά ουδέ θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών. Εκεί που αισθάνονται ότι έχουν εξουσία, εκεί που το νέκταρ της επιτυχίας τους έχει μεθύσει και φαντάζονται ότι θα είναι αιωνίως ισχυροί, φαντάζονται αθανασία, φαντάζονται ισοθεία, εκεί ξαφνικά κάτι γίνεται και ανατρέπονται όλα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από το Ζενίθ βρίσκονται στο Ναδύρ. Από τη μία παντοδύναμη, από την άλλη μηδενικό. Μόνον να πνεύσει επ' αυτούς. Θέλουσιν πάραυτα ξηρανθεί και ο ανεμοστρόβιλος θέλει αναρπάσει αυτούς ως άχυρον. Εκεί που είναι παντοδύναμη, εκεί που έχουν την απόλυτη εξουσία να επιβάλλουν με νόμο το δικό τους θέλω, εκεί όπου όλη η κοινωνία τους τρέμει και τους φοβάται, εκεί που ξαφνικά τότε είναι όπου ο Θεός επεμβαίνει και οι πανίσχυροι, οι ιδανοί, ισχυροί και αλαζόνες ξαφνικά μετατρέπονται σαν ένα καλαμάκι στον άνεμο. Φτερό στον άνεμο οι παντοδύναμοι, οι ισχυροί, οι ηγεμόνες. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί πάνω από όλους και πάνω από όλα υπάρχει εκείνος που σήμερα σε καλεί να τον ακολουθήσεις και να στηρίξεις τη ζωή του, τη ζωή σου επάνω του. Να τον εμπιστευτείς κατά πάντα, διότι κανένας δεν υπάρχει που να εμπιστεύθηκε το Θεό. Να του δώσε όλη του την καρδιά, δηλαδή το επίκεντρο της προσοχής του. Που να απορρόφησε ο Θεός το ενδιαφέρον του ανθρώπου και ο άνθρωπος να μην γεύθηκε τη δύναμη, τη δόξα και την ενέργεια του Θεού στη ζωή του.